τα ημνής των δούλων σου Δημητρίου Πρεσβυτέρου και πάντων των μεταυτού αδίκω θανάτων τελειωθέντων και υπό των στρατευμάτων κατοχής καέντων αιωνία ημνήμη. Κάλεσμα σε εγρήγορση για να αντιμετωπιστούν τα μορφώματα του ναζισμού και του λαϊκισμού που απειλούν το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, απίφθινε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ο οποίος παρέστη στο επιμνημόσυνο αρχιερατικό τρισάγιο για τα 74 χρόνια από το ολοκαύτωμα του μαρτυρικού Χορτιάτη. Γκουραμάνη Στέλλα, ετών 7. Παρούσα. Γκουραμάνη Ειρήνη, ετών 3. Παρούσα. Αγγελινούδησε Θανάσιος, ετών 3. Παρών. Αγγελινούδησε Θανάσιος, ετών 81. Παρών. Ήταν 2 Σεπτεμβρίου του 1944, όταν 149 ψυχές, μεταξύ των οποίων και αβάφτη Σταυρέφη, κάηκαν ζωντανοί από τους Γερμανούς. Να αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί τα μορφώματα του λαϊκισμού που αγγίζουν ξανά τα όρια του ναζισμού πριν να αποδομήσουν το ευρωπαϊκό οικοδόμημα και να αγωνιστούμε για την ενότητα της Ευρώπης, για την εμβάθυνση του ευρωπαϊκού οικοδομήματος και των θεμελίων του. Γιατί ο ρόλος της Ευρώπης δεν είναι μόνο ρόλος για τους λαούς της. Η Ευρώπη είναι ένα σύμβολο για ολόκληρη την ανθρωπότητα, ιδίως στις εποχές που χυμάζεται ο άνθρωπος. Ο κ. Παυλόπουλος χαρακτήρισε την ημέρα μνήμης και διδαχής, επισήμανε ότι οι αξιώσεις για τα κατοχικά δάνεια και τις πολεμικές αποζημιώσεις είναι ζήτημα αρχής και νομικού πολιτισμού και όχι πράξη εκδίκησης, ενώ επανέλαβε ότι είναι νομικός ενεργές και δικαστικός επιδιώξιμες. Το ζήτημα του κατοχικού δανείου και των γερμανικών επανορθώσεων είναι για μας τους Έλληνες κάτι που παραμένει ζωντανό, όχι ως πράξη εκδίκησης εναντίον εκείνων που διέπραξαν αυτό το έγκλημα. Ο δημαρχός του μαρτυρικού Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, τόνισε ότι η αληθινή ιστορία του τόπου γράφτηκε με αίμα, ενώ εκείνη του Χορτιάτη δεν μπήκε σε κανένα βιβλίο ιστορίας. Μας έκλεισαν στο φούρνο και μετά έριξαν πάνω μας άχυρα και μία σκόνη που με μία ρηπή πήρε φωτιά. Οι καπνοί άρχισαν να μας πνίγουν. Ο κόσμος προσπαθούσε να βγει έξω, αλλά εκεί περίμεναν οι Γερμανοί με όπλα και μαχαίρια. Άλλους τους σκότωναν επί τόπου και άλλους τους έσπρωχναν ξανά μέσα να καούν ζωντανοί. 74 χρόνια απόσταση από την ημέρα εκείνη και η Οδύνη παραμένει η ίδια. Οι μνήμες έχουν περάσει στις επόμενες γενιές. Είμαστε εδώ για την ελευθερία και για τη δημοκρατία. Για να μην υπάρχει ποτέ πια πόλεμος, για να μην υπάρχει ποτέ πια φασισμός. Η ενίσχυση της δημοκρατίας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη είναι ο καλύτερος φόρος τιμής. Το πόρισμα, το οποίο τεκμηριώνει από κάθε άποψη, νομική, ιστορική, ηθική, για τις γερμανικές οφειλές, θα έρθει στην αμέσως προσεχή κοινοβουλευτική περίοδο προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής. Και θέλω να πω ότι δεν υπάρχει παραγραφή στα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Το σύγχρονο γερμανικό κράτος οφείλει να σεβαστεί τις υπογραφές του στις διεθνείς συμφωνίες, να αποζημιώσει τα θύματα. Θυμόμαστε, αναστοχαζόμαστε και θέλω να πω ότι χρέος δικό μας είναι η ανάπτυξη τέτοιων πολιτικών, έτσι ώστε ποτέ ούτε στην Ελλάδα αλλά ούτε και στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο να εμφανιστούν ναζιστικές και ακροδεξιές λαϊκιστικές δυνάμεις. Μετά τις ομιλίες ακολούθησε το προσκλητήριο των νεκρών, η κατάθεση στεφάνου και η τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των 149 θυμάτων του Ολοκαυτώματος.